Για επάνωδο σε κανονικούς ρυθμούς και πλήρη λειτουργία ετοιμάζεται το σύστημα δημόσιας υγείας, με τα νοσοκομεία να καλούνται να αντιμετωπίσουν τακτικά και επίγοντα περιστατικά με παράλληλη ανίχνευση τυχών κρουσμάτων κορονοϊού. Σε όσα περιστατικά χρήζουν ολικής νάρκωσης, το τεστ του κορονοϊού είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, στην περίπτωση των τακτικών και προγραμματισμένων χειρουργείων, τα δείγματα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, στέλνονται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην Αθήνα, καθώς χρηματοδοτούνται από το κεντρικό σύστημα και όχι τοπικά. Στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις όπου έχουμε διδετολική νάρκωση, θα διενεργούνται δείγματα για κορονοϊό. Τα δείγματα αυτά θα στέλνονται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και είμαστε σε σχεδιασμό και σαν υγειονομική περιφέρεια και με συνεργασία με το ΕΚΕΑ και υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση. Το αποτέλεσμα του δείγματος, όλων των δειγμάτων, να στέλνεται στην ώρα του και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην διασφάλιση της λειτουργίας και των τακτικών χειρουργείων και ευρύτερα να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων. Δεδομένου ότι τα χειρουργεία είχαν ανασταλεί από τα μέσα Μαρτίου, αντιλαμβάνεται κάποιος τον όγκο των περιστατικών που θα κληθούν να διαχειριστούν τα δημόσια νοσοκομεία. Μόνο στο Παγνί υπάρχουν 4.500 ασθενείς στη λίστα, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν φόβους ότι το σύστημα θα μπλοκάρει, αφού το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας θα δέχεται χιλιάδες δείγματα από όλη τη χώρα. Αποτέλεσμα, καθυστερήσεις και περαιτέρω ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Η λίστα αναμονής μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από 3.500 ασθενείς που περιμένανε τέλος του 19 έχει φτάσει μέχρι σήμερα 4.500 ασθενείς. Καταλαβαίνει κανένας την όξυση του προβλήματος που ήδη υπάρχει και πόσο θα επιδεινωθεί μια τέτοια απόφαση. Η μεταφορά των δειγμάτων στην Αθήνα, σε κέντρο προφανώς που θα καταφθάνουν χιλιάδες τεστ, θα δημιουργήσει σοβαρά και προβλήματα στα ίδια προβλήματα που έχουν οι ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν. Αυτό και μόνο το γεγονός θα σημαίνει μεγαλύτερη καθυστέρηση και πιθανόν αναβολές τακτικών χειρουργείων, λόγω μη έγκαιρης εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Όλα αυτά ενώ το Ιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου έχει τη δυνατότητα να διεξάγει τεστ για κορονοϊό σε ελάχιστη ώρα, καθιστώντας την Κρήτη αυτόνομη, δίνοντας πλεονέκτημα στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων. Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον κύριο Σουρβίνο, συνεργασία με το Ιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης, μια συνεργασία που ξεκίνησε στην αρχή της πανδημίας. Συνεχίζουμε ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και στην αντιμετώπιση των δειγμάτων με τα ύποπτα κρούσματα ή τα θετικά. Το κράτος να χρηματοδοτήσει και το Πανεπιστήμιο ώστε έγκαιρα, άμεσα, αποτελεσματικά να βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και βεβαίως να στελεχωθούν τα δημόσια εργαστήρια με προσωπικό ώστε να μπορεί να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.